Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Ο καιρό πάρα πολύ καλό σήμερα. Πάκρυ άκρη όπω το αναμέναμε και ο υδράγυρο παρουσίασε και νέα άνοδο. Άγγιξε κατά τόπου στα ανατολικά υπηρετικά και πιο συγκεκριμένα στη μακρακόμη φθιότητα του 18 ανοιξιάτικου, ολόκληρου ανοιξιάτικου βαθμού Κελσίου σήμερα στι μεσηβρινέ αργά ώρε. Και έχουμε και συνέχεια με τι ήπιε αυτέ γενικά θερμοκρασίε για αρκετέ ημέρε ακόμα. Θα βρισκόμαστε υπό την επίδραση νοτιοδυτικών ανέμων, οι οποίοι θα δίνουν και κάποιε βροχέ. Θα δούμε κυρίω στα πιο δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια τμήματα χώρας. Δείτε από ψηλά την καλοκαιρία που επικράτησε όχι μόνο στην χώρα μα και γενικότερα στην ευρύτερη βαλκανική Χερσόνησο και στα νότια τμήματα τη Ευρώπη, στη Μεσόγειο. Αιτία. Η καλύτερα, οφείλουμε αυτή την καλοκαιρία σε ένα υψηλό βαρομετρικό, σε έναν αντικυκλώνα όπω λέμε, ο οποίο έχει απλώσει τα σχεδόν σε όλη την Μεσόγειο, κινείται αργά αλλά σταθερά ανατολικότερα και θα παραμείνει ο καιρό πολύ καλό και την Παρασκευή. Με την απομάκρυσή του τώρα ακόμα πιο ανατολικά θα αφήσει πρόσφορο έδαφο σε χαμηλέ πιέσει από την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη να κατέβουν νότιότερα. Και στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ευρώπη επίκειται τι επόμενε ημέρε κακοκαιρία και μάλιστα κατά τόπου με έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ δυνατού ανέμου και χιονοπτώσει ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψώματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Το σύστημα το οποίο αναμένεται να μα επηρεάσει το Σαββατοκύριακο, το βλέπετε εδώ με το Χ, στην βόρεια Ιταλία, αναμένεται να κινηθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου λίγο πιο ανατολικά-νότια-τολικά και θα επηρεάσει, θα Πώ σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα, κυρίω το Σάββατο, το μεσημέρι προ το βράδυ και τι πρωινέ ώρε τη Κυριακή μέχρι και το μεσημέρι, θα το δούμε ποιε περιοχέ φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο. Όλα αυτά σε λίγο, να δούμε την εξέλιξη του καιρού για την Παρασκευή. Βλέπετε ότι η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει σχεδόν παντού με λιακάδα. Λέω σχεδόν γιατί στα βυτικά θα υπάρξουν κάποιε τοπικέ συνευχέ όπω και στα νότια. Περιορισμένη ίσω είναι η ορατότητα από λίγε τοπικέ ομίχλε, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά, τη νύχτα και νωρί το πρωί. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα, αρέσει τοπικέ συνευχέ αναμένεται να καλύψουν τον ουράνιο θόλο αρκετών υπηρετικών περιοχών και τα νότια νησιωτικά τμήματα. Τίποτα το ιδιαίτερο στι βορειότερε και νοτιοανατολικότερε περιοχέ τη χώρα. Η ηλιοφάνεια θα τηρηθεί μέχρι και το απόγευμα το βράδυ. Εδώ στα δυτικά θα συνεφιάσει κι άλλο ή καλύτερα οι συνεφιάσει θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, σε αρκετά περισσότερο και αναμένεται να δώσουν κάποιε γενικά στενεί τοπικέ βροχέ σε αρκετέ δυτικέ, υπηρετικέ και νησιωτικέ περιοχέ δυτικέ τη χώρα μα. Στην υπόλοιπη χώρα θα πυκνώσουν κάποια σύννεφα και θα γίνουν αυτά λίγο περισσότερο πιο πυκνά, αλλά δεν φαίνεται αυτά να είναι ικανά να δώσουν κάτι το αξιόλογο από πλευρά φαινομένων. Η άνεμη τώρα. Από βορειάδε θα στραφούν σε νοτιοδυτικού κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα και κυρίω στα ανατολικά. Θα αγγίξουν τα 4 με 5 και τα τόπου και τα 6 μποφόρ. Στα βυτικά θα πνέουν οι άνεμοι δυτικοί, ελαφρώ βόρειο-δυτικοί. Μόνο στα νότια τμήματα του Ιουνίου θα αγγίζουν και τα 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρο θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί, πέφτοντα και κάτω από το 0 κυρίω στην ορεινή ζώνη τη χώρα και θα πλησιάσει το 0 ίσω και λίγο κάτω από το 0 στα βόρεια παιδινά. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τον σύνεναν με 10 βαθμού Κελσίου. Το δεκάρι κυρίω για τα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Το μεσημέρι τώρα το, πάρα πολύ μαλακό είναι ο καιρό σχεδόν παντού. Και στα ορεινά θα μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρό με διψήφιε θερμοκρασίε όπω βλέπετε. Στα βόρεια θα πιάσουμε και 13-14, στα νότια ως και 17 βαθμοί Κελσίου δεν αποκλείονται σε τοπικό επίπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση από τον καιρό στην Αττική, όπου θα είναι πάρα πολύ καλό η ηλιοφάνεια, τοπικέ συνευχέ κατά τη διάρκεια τη μέρα, λίγο περισσότερε τοπικέ συνευχέ αναμένονται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμοι θα είναι γενικά εξαστηρική. Είστε ενειμένοι, όμως, δείτε εδώ στον Κορινθιακό. Κυρίω προ το μεσημέρι και αργότερα θα βγάλει δυνατό δυτικό βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίο δεν αποκλείεται να φτάσει στα 5 με 6, πρόσκαιρα ίσω και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αττική κατά μέσο όρο γύρω στου 16 βαθμού Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίση πάρα πολύ καλό ο καιρό, με κάποιε τοπικέ πιθανέ ομίχλε νωρί το πρωί στο εσωτερικό τη κεντρική Μακεδονία. Τοπικέ συνευχέ κυρίω από το απόγευμα προ το βράδυ. Η άνεμοι γενικά από νότιε διευθύνσει στην ουσία ασθενείς, Ιωαννίδης, μια μπουκαδούρα και το πολύ με 2 με 3 από φόρ και η θερμοκρασία στην πόλη γύρω στου 14 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι. Για να ρίξουμε τα ματιά τώρα στην μετεοπορία και να πάρουμε μια γεύση από το Σάββατο, σα είπα και τι προηγούμενε ημέρε. Το Σάββατο αναμένεται μια επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Όμω, μέχρι και το μεσημέρι, βλέπετε στι περισσότερε περιοχέ, κυρίω στα ανατολικά και τα βόρεια, θα βγάλει κάποια συννεφιά, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα. Εδώ στα ανατολικά και τα νότια, οι θα πυκνώσουν. Δεν αποκλείεται να αφήσουν αυτέ τι συννεφιέ που βλέπετε στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα, κάποιε τοπικέ Μπόρε, ενώ και στην νότια, ορεινή και δυτική Κρήτη, δείτε. Προς το βράδυ αναμένονται κάποιες κατά τόπους, ίσως και αξιόλογες βροχές. Στα δυτικά οι βροχές όμως προς τις βραδινές ώρες θα γίνουν περισσότερες, θα εγκλωθούν και καταιγίδε, πιθανόν τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουν κάποιες χιονοπτώσεις κατά διαστήματα και αρκετά πυκνέ προς το απόγευμα, βράδυ κυρίω αργά, στα περισσότερα υπηρετικά δυτικά τμήματα από την Ήπειρο, τη Δυτική Θεσσαλία, αργά το βράδυ και στη Δυτική Μακεδονία, στην Αβόρυ, Στερά και την Ορεινή Κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, ακόμα και πάνω από τα 900 μέτρα εδώ στα βόρεια δυτικά, πάνω από τα 1100 με 1200 μέτρα στα κεντρικά και πάνω από τα 1300 μέτρα, επαναλαμβάνω προ το βράδυ αργά, στην ορεινή, κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο. Στην βόρεια Ελλάδα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, θα πρέπει να έχουμε και εδώ κάποιε τοπικέ βροχέ, κυρίω στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, στην βόρεια Θεσσαλία, ίσω από πλευρά βόρεια χώρα, η Αττική, οριακά ίσω επηρεαστεί αργά το βράδυ από κάποιε τοπικέ βροχέ και οι άνεμοι θα διατηρηθούν νοτιοδυτικοί και μάλιστα θα ενισχυθούν αρκετά στα 6 με 7 μποφόρ στα βόρεια του Αιγαίου, στο Ιόνιο αναμένονται έω και 8 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη, κυρίω μετά το μεσημέρι του Σαββάτου. Να δούμε την Κυριακή. Θα παρατηρήσετε, θα σταματήσω λίγο στι πρωινέ ώρε. Πυκνέ χιονοπτώσει αναμένεται να έχουμε εδώ στα δυτικά υπηρετικά τμήματα, στα ορεινά ακόμα και μειωρινά ακόμα και πάνω από τα 600 μέτρα το ξημέρωμα μα Κυριακή και στη δική Μακεδονία δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιε πρόσκαιρε χιονοπτώσει, στα 900 μέτρα στα κεντρικά και πάνω από τα 1000 μέτρα στην Πελοπόννησο. Τοπικέ βροχέ πρόσκαιρα και καταιγίδε στην δυτική Ελλάδα το πρωί τη Κυριακή, αλλά πολύ γρήγορα δείτε, ο καιρό εδώ θα παρουσιάσει βελτίωση. Μέχρι και τι μεσηβρινέ ώρε θα έχει ανοίξει ο καιρό στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα εκτό από Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, όπου εδώ αναμένεται να έχουμε άστατο καιρό μέχρι και το απόγευμα. Και αν αφήσω τώρα την Κυριακή να κυλήσει, βλέπετε μετά το μεσημέρι προ το απόγευμα ο καιρό θα έχει βελτιωθεί σε όλη την Ελλάδα. Θα μα μείνουν πολύ ισχυροί δυτικοί άνεμοι, που κυρίω τα ανατολικά εδώ στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 7 με 8 ποφόρ. Για την Δευτέρα τώρα, ο καιρό φαίνεται να είναι πολύ καλό σε αρκετέ ανατολικέ και νότιε περιοχέ τη χώρα. Δεν δείχνει να κιλά το ίδιο η Δευτέρα στην δυτική και υπηρετική χώρα, όπου εδώ είμαστε γύρω στο βραδάκι σε 9 το βράδυ. Οι τα σύννεφα προ βραδινέ ώρε θα πυκνώσουν αρκετά. Δεν φαίνεται τη Δευτέρα να έχουμε κάτι το αξιόλογο πλευρά ένταση φαινομένων στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτά τα σύννεφα θα κάνουν τον καιρό αρκετά μουντό. Βλέπετε, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο στου προοδικού χάρτε τη ΕΡΤ από τον εστιάστε στην περιοχή σα. Βλέπετε, Πελοπόννησο, Σεπτάνησα, Βόρεια uh, στερεά. Μεγάλο κομμάτι τη Θεσσαλία, κυρίω Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, θα μπουν μέσα στη συνεφιά εδώ από το μεσημέρι προ το απόγευμα και αργότερα. Και αυτή η συνεχεία θα δώσει κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ, κυρίω στι πιο βορειοδυτικέ περιοχέ. Αλλά δείτε τα υψόμετρα χιονιού πώ ανεβαίνουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια τη Δευτέρα και θα πρέπει τα χιόνια, τα όποια χιόνια, ασθενεί χιονοπτώσει, τα σημειώνονται ακόμα και πάνω από τα 2.000 με 2.400 μέτρα στην ορεινή κεντροβορειοδυτική Ελλάδα. Μα έρχονται πιο θερμοί νοτιάδε, νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν το πολύ τα 5 με 6 μποφόρ, επαναλαμβάνω Πανατολικά και νότια τμήματα τη χώρα τη Δευτέρα. Ο καιρό θα είναι σχεδόν ανοιξιάτικο και για την Τρίτη. Η τάση του καιρού είναι πάνω κάτω ανάλογη. Δηλαδή, στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, και κυρίω τα υπηρετικά. Μουντό το σκηνικό, με κάποιε βροχέ, λίγο περισσότερε στα βόρειο, δυτικά. Πολύ καλύτερο ο καιρό στην Ανατολική και την Νότια Ελλάδα από πλευρά φαινομένων. Ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από νότιο-δυτικέ διευθύνσει, στα 5 με 6 μποφόρ. Και οι όποιε ασθενεί χιονοπτώσει και πάλι θα πρέπει να εντοπίζονται σε πολύ μεγάλη υψόμετρα, πάνω από τα 2.000 με 2.400 μέτρα στα κεντροβορειοδυτικά τμήματα τη χώρα. Τώρα, για να δούμε από ψηλά την όλη κατάσταση που θα επικρατήσει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σα έδειξα το χαμηλό το οποίο θα μα επηρεάσει το Σαββατοκύριακο, θα απομακρυνθεί βορειότερα. Όπω σα είπα και τι προηγούμενε ημέρε, θα έχουμε να κάνουμε με ένα καιρικό καρουζέλ, ένα εκτεταμένο σύστημα χαμηλών πιέσεων πάνω από την κεντροδυτικό-βόρεια Ευρώπη. Θα στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, θα δημιουργεί υποχαμηλά, τα οποία θα φέρνουν κακοκαιρία και κυρίω Κυριακή Δευτέρα. Όσοι θα βρίσκεστε στην Δυτική Ευρώπη, όσοι μα ακούτε από εκεί, μεγάλη προσοχή αναμένεται από τα βόρεια τμήματα τη Ισπανία, στην Γαλλία, ίσω και Μεγάλη Βρετανία και στι κάτω χώρε να έχουμε σφοδρού ανέμου εντάσσεω πάνω από 10 μποφόρ, δυνατέ βροχέ και χιονοπτώσει στι ορεινότερε περιοχέ. σω, επαναλαμβάνω, Κυριακή προ Δευτέρα υπάρξουν και κάποιε καθυστερήσει ή και ακυρώσει πτήσεων. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στην Δυτική Ευρώπη, Κυριακή προ Δευτέρα. Σε μας. Βλέπετε ότι όπω σα έδειξα, μέχρι και την Τρίτη τα πιο δυτικά βορειοδυτικά τμήματα θα επηρεάζονται από κάποιε βροχέ. Πάρα πολύ μαλακό θα είναι ο καιρό όλε τι επόμενε ημέρε και θα δούμε τώρα από εβδομάδα αν ένα νέο σύστημα εδώ στην κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί προ την περιοχή μα και θα δώσει λίγο περισσότερα ή ε, πιο έντονα φαινόμενα στην δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Όλα αυτά ε, και τι επόμενε ημέρε και αύριο φυσικά. Να δούμε και τι θερμοκρασίε πώ θα διαμορφωθούν. Δείτε αυτή την ψυχρή μάζα πολική προέλευση που θα επηρεάσει και πάλι την κεντροβόρεια Ευρώπη. Κομμάτι τη θα περάσει στην Ανατολική Ευρώπη. Πρόσκαιρα θα ψυχράνει ο καιρό στην κεντρική και την βόρεια Ελλάδα, Κυριακή και Δευτέρα. Αλλά και πάλι το πάνω χέρι, δείτε, παίρνουν οι κυτρινοπορτοκαλίοι αποχρώσει. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι θερμοί άνεμοι που θα διατηρήσουν τον καιρό σχεδόν ανησιάτικο για αρκετέ ημέρε ακόμη και τουλάχιστον μέχρι τι 17-18 μήνε, α μέχρι και τι 20 του Δεκεμβρίου. Από εκεί και μετά θα προσπαθήσει να αλλάξει κάτι στον καιρό, λίγο πριν τι γιορτέ. Θα το δούμε και τι επόμενε ημέρε. Να δούμε και τι θερμοκρασίε. Σάββατο, πάρα πολύ μαλακό ο καιρό στα ανατολικά. Στα δυτικά βορειοδυτικά θα είναι αρκετά ψυχρό. Κυριακή θα ψυχράνει, στα δυτικά κεντρικά και τα βόρεια. Θα πέσει λίγο θερμοκρασία μέσα στην Κυριακή, κυρίω προ το απόγευμα και στα νότια. Δευτέρα, αρκετή ψύχρα στη δυτική κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Από την τρίτη με του νοτιοδυτικού ανέμου και πάλι θα εκτιναχθεί ο σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Αυτά προ το παρόν, καλό βράδυ.